Power και με μεγάλη χαρά, με μεγάλη τιμή έχουμε εδώ στον πύργο έναν οδηγό που ξεχωρίζει, πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια και με πολύ μεγάλη ιστορία, τον Γιάννη Μπαντούνα. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε να πούμε ότι ήσασταν ένας οδηγός που ξεκίνησε από το καρ. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι το καρ στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ποια ήταν η πορεία από εκεί και πέρα γενικότερα? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην πόλη μας. Να είστε καλά. Μια πόλη που αγαπάει το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πάρα πολύ, από ό,τι βλέπω και γνωρίζω τώρα περισσότερο. Σε όλα τα επίπεδα, σε διάφορες μορφές αγώνων, μηχανάκια, στα αυτοκίνητα, στα καρ. Εγώ είμαι ένα μέλος αυτής της προσπάθειας όλης που γίνεται εδώ στην πόλη μας. Τρέχω χρόνια στους αγώνες ράλι. Από πότε? Έχω ξεκινήσει το 1991. Με το καρ? Από καρ. Τότε δημιουργήθηκε μια πίστα εδώ στον πύργο των αδερφών Σακέλη. Και από τα οποία μετήχαν πάρα πολλά παιδιά και έχουμε πάρα πολλά άτομα. Μετά τα καρ συνεχίσαν και στα αυτοκίνητα. Άρα φυτώρια που δημιουργήθηκαν από τα καρ και ξαφνικά γίνανε επαγγελματίες οδηγοί και ξεχωρίζουν. Εραστέχνες είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Σίγουρα εμείς ήμασταν μια γενιά η οποία ήμασταν λίγο άτυχοι. Βρεθήκαμε στα τελειώματα που το άθλημα το δικό μας είχε κάποιες μεγάλες χορηγίες. Εγώ πρόλαβα λίγο τα τελειώματα το Yaris Cup και κάποιες διαφημίσεις. Και διακρίσεις και στο εξωτερικό και συμμετοχές. Μας είχαν πάει και στο εξωτερικό ακόμα η Toyota, 2-3 αγώνες στην Ιταλία, με τη υποστήριξη της Toyota και της Hankook Ελλάς. Είχε ένα οργανωμένο Cup, είχαμε 30 άτομα, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλοί οδηγοί και μας δίναν την ευκαιρία να ακολουθήσουμε όλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με προϋποθέσεις σχεδόν επαγγελματικές ή μη επαγγελματικές, που σήμερα δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά. Και από αυτά τα πράγματα βγήκαν πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Εγώ θα έλεγα, είχα στο μυαλό μου, το έχω ξαναπεί και άλλη μια φορά, ότι από εκείνη τη γενιά μπορούσε να είχε βγει ο Γκάλης. Κατάλαβα. Του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά, πολύ μεγάλα ταλέντα, που είχαν και διακρίσει στο εξωτερικό και δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από ανθρώπους και από οδηγούς του εξωτερικού. Βέβαια, ήμασταν λίγο άτυχοι. Πέσαμε στα τελειώματα του πακτολού των χρημάτων, τις διαφημίσεις. Κόπηκαν και διαφημίσεις στα τσιγάρα. Έπαιξε πολύ ρόλο αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι σε αυτό που λες. Είπες ο Γκάλης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δεν λείπει από το μηχανοκίνητο αθλητισμό το να υπάρχει ο σεβασμός καταρχήν που λείπει αυτό και να υπάρξει το πρότυπο. Να λέμε α, αυτός, α, ο άλλος. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να πάει ακόμα πιο ψηλά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Δηλαδή να δημιουργήσουμε πρότυπα στο ευρύ κοινό και όχι στο μικρό κομμωσμό μας της μηχανοκίνησης, δηλαδή μεταξύ μας, αλλά ο έξω κόσμος να ξέρει έναν οδηγό 2, 3, 10. Δεν είναι σημαντικό αυτό πολύ είναι αυτό? Πολύ σημαντικό. Γιατί μας λείπει από το άθλημα. Είναι δύσκολο. Και ειδικά και τώρα, αφού δεν έγινε εκείνα τα χρόνια, δεν πρόλαβε να γίνει τα χρόνια. Αυτή τα τελευταία χρόνια που περνάμε με την οικονομική κρίση. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είμαστε και μια χώρα που δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Το άθλημα του αυτοκινήτου και το μηχανοκίνητο το έχουμε πιο πίσω από πολλά άλλα αθλήματα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ράλι Ακρόπολης. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια, πραγματικά. Που μπορούσε, συζητάνε πάντως πολύ αυτό να το πούμε και όλο είναι πολύ σημαντικό ότι ο Υφυπουργός του Αθλητισμού θέλει να το επαναφέρει. Γίνονται κάποιες πίσεις, μακάρι. Γιατί το Ράλι Ακρόπολης είναι η μέκα των αγώνων στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί ένας Έλληνας μέσα από αυτό να φανεί πιο εύκολα, να φύγει να πάει στο εξωτερικό να τρέξει. Όπως είμαστε τώρα όμως, οι προϋποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν. Ναι, σωστά. Δυστυχώς. Σωστά. Για σας ποια θα ήταν οι στιγμές που ξεχωρίσατε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η πορεία σας φαντάζομαι είναι εκατοντάδες οι αγώνες, χιλιάδες όμορφες στιγμές. Τι θα ξεχωρίζατε? Νομίζω το πρωτάθλημα του 2018 ήταν μια επιβράβευση όλων αυτών των χρόνων. Του αγώνα, και όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ήταν επιβράβευση. Βασικά να πω ότι δεν τρέχω μόνος μου. Το αγώνες ράλι είναι ένα άθλημα που έχει τον συνοδηγό, που είναι το 50%. Και πρέπει να έχει και μια ομάδα μηχανικούς. Αναφέρετε τους, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχω τον συνοδηγό μου τον Κώστα τον Σούκουλη, που είναι χρόνια συνοδηγός μου. Μπράβο του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Είμαστε χρόνια μαζί και κουμπάρι και φίλοι και είμαστε δεμένοι. Έτσι, στήριγμα. Έχουμε το
Νίκο το Ζάχο και τη Ζάχος Κάρτ, Πράγκα Κάρτ, που έχει αναλάβει όλο το management της υπόθεσης. Τον Πέτριο τον Τζούτσια σαν μηχανικό. Α, ωραία. Μπράβο. Έχουμε την iRace με το Σταύρο Νομικό που μας βοηθάει στα ηλεκτρολογικά και στο αυτοκίνητο. Και την Car Center Καρανικόλας που με την εμπειρία τους μας βοηθάνε στο σύστημα του αυτοκίνητου. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα ο ένας με τον άλλον για να μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα σοβαρό. Σίγουρα, δηλαδή. Άρα μπράβο τους και άξιοι που είναι. Ούτε σε έναν αγώνα ράλι, ούτε οδηγός μόνος του παίζει ρόλο, ούτε μόνο το αυτοκίνητο. Πρέπει να είσαι μια δεμένη ομάδα και για να έρθει ένα αποτέλεσμα πρέπει να. Όλοι έχουν το ανάλογο μέρος αυτής της επιτυχίας ή αποτυχίας ανάλογα. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στους τηλεθεατές και στον κόσμο της μηχανοκίνησης? Εγώ το μήνυμά μου να δώσω ένα... Επειδή τώρα τελευταία βλέπω ότι υπάρχει λίγο μια ένταση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τις ομοσπονδίες, με τις οργανώσεις, με τις λέσχες, με τους αθλητές. Να μονιάσουμε όλοι, να δούμε πώς πρέπει να ρίξουμε όλοι νερό στο κρασί μας, πώς μπορεί ο καθένας να βοηθήσει στην ανάπτυξη του αγώνα αυτοκινήτου, είτε εθελοντικά, είτε με τη συμμετοχή μας στους αγώνες, είτε με τη συμμετοχή μας στις λέσχες, είτε με τη συμμετοχή μας στην Ομοσπονδία. Αλλά να μπορέσουμε όμως να πάρουμε από όλους κάτι. Μπράβο. Όταν υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες και όλοι οι άλλοι γκρινιάζουμε, δεν θα γίνει τίποτα. Σωστό. Πρέπει να ενωθούμε όλοι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ό,τι μπορεί ο καθένας, είτε αυτός είναι απλός φύλαθλος, είτε είναι απλός κριτής, είτε είναι μέλος ΔΣ, είτε αγωνιζόμενος, ό,τι μπορεί ο καθένας να δώσει αγαπημένα, να το θέλει και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ξαναρχίσει ο μηχανικός αθλητισμός από την αρχή, γιατί κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ναι. Υπάρχει μια πορεία πτωτική. Έχει μια πορεία πτωτική. Πρέπει να δοθεί επανεκκίνηση και να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε το μηχανικό αθλητισμό, όχι όπως παλιότερα, ακόμα πιο ψηλά. Άρα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ισχύει σε διενώση και σίγουρα ο μηχανοκίνητος αθλητισμός θα έρθει εκεί που του αξίζει στα μάτια και γενικότερα στο ευρύ κοινό, στη γνώμη του κοινού. Πρέπει να το αγαπήσει πραγματικά ξανά ο κόσμος και να έρθει κοντά σε. Πρέπει να το αγαπήσει και να δώσει και λίγο από την αγάπη του. Έτσι. Ο καθένας πρέπει να βάζει το λιθαράκι του για να μπορέσουμε να πάμε όλο αυτό το χώρο που τον αγαπάμε ακόμα πιο ψηλά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε.